Στην οδοντιατρική είναι γνωστό σε όλους σας ότι όσον αφορά το δημόσιο φορέα, οι οδοντίατροι οι οποίοι υπηρετούν είναι πάρα πολύ λίγοι, δηλαδή περίπου 600 οδοντίατροι καλούνται να δώσουν οδοντιατρική περίθαλψη σε 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους, σύν τους ανασφάλιστους δηλαδή, οι οποίοι είναι εκτός πάσης, ας πούμε, προπτικής. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν θεωρούμε ότι μπορούσε έτσι να λέγεται ότι υπάρχει κράτος πρόνοια που να δίνει περίθαλψη ή τουλάχιστον πρωτοβάθμια στο ελληνικό λαό, και προκειμένου να συζητήσουμε τις θέσεις μας επί ευκαιρία του νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί, και δεδομένου ότι έλειπε τελείως η οδοντιατρική έτσι πως το διαβάσαμε το νομοσχέδιο αυτό, ζητήσαμε συνάντηση με τον Υπουργό. Κατά τη συνάντηση μας πρόλαβε ο Υπουργός και είπε ότι όντως την οδοντιατρική δεν την είχαμε περιλάβει και θα τη βάλουμε μέσα, και έκανε ορισμένες προσθήκες αναφορικά με τα κέντρα υγείας, αναφορικά με τον οδοντίατρο, αναφορικά με την οδοντιατρική ομάδα που θα ασχολείται με επικεφαλής τον οδοντίατρο για την έλεγχο στοματικής αυτής υγείας του παιδικού πληθυσμού, συνολικά 2.000 με 2.500 παιδιά στον καθένα ηλικίας 2 έως 14 ετών. Αυτές είναι λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει. Και έμεινε απ' έξω και το θέμα, μάλλον μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν είχε συζητηθεί το θέμα του ότι στην Ελλάδα το 90% η οδοντιατρική διέρχεται από τον ιδιωτικό φορέα. Διότι όλος ο κόσμος πάει στον οδοντιατρό του. Και είναι, φαντάζει, πολύ ακριβή, διότι δεν είναι, διότι είναι ανασφάλιστη. Δεν υπάρχει συμμετοχή του κράτους. Δεν υπάρχουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ. Ως εκ τούτου, αυτός ο οποίος προσέρχεται να πούμε στον οδοντίατρο είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εξ ολοκλήρου την αμοιβή του. Σε κανένα άλλο. Σε έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Με βάση αυτά τα οποία αναφέρεται, κύριε Πρόεδρε, τις τραγικές πραγματικά ελλείψεις και την κατάσταση που επικρατεί, πόσο εύκολο είναι να φτάσουμε, για να το μεταφράσουμε, σε αυτή την πλήρη οδοντιατρική περίθαλψη και προσθετική αποκατάσταση, την οποία εξαγγέλει ο Υπουργός, ανακοινώνει ο Υπουργός? Είπα ότι ορισμένα θέματα κινούνται στην σφαίρα του ευκταίου, όχι του εφικτού. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε και πραγματιστές. Αυτή τη στιγμή, για να δοθεί και οδοντιατρική και προσθετική στα κέντρα υγείας κτλ., δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια, από το οποίο δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό, δεν έχουν καταβληθεί τέτοια χρήματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας, να συζητάμε για να δοθεί πλήρης οδοντιατρική περίθαλψη και προσθετική κτλ. Πράγμα που δεν δίνεται και σε άλλες χώρες. Το νομοσχέδιο λέει ότι να είναι 10.000, ανά 10.000 πληθυσμό ένας οδοντίατρος. Ένας πληθυσμό πρέπει να προσλάβει τουλάχιστον άλλους τόσους και παραπάνω οδοντίατρους. Τη στιγμή κατά την οποία, όταν συζητήσαμε εκ του σύνυγες, είπε ότι εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω μια πρόσληψη για το καλοκαίρι γύρω στους 400 γιατρούς, όχι οδοντιάτρους. Σκεφτείτε λοιπόν τι αναλογία θα είναι στους 400 γιατρούς οδοντιάτροι. Βέβαια, έδειξε ότι έχει ένα ενδιαφέρον και ότι προσπαθεί να βρει κονδύλια για αυτή την ιστορία, αλλά δεν είναι εφικτόν. Και το νούμερο αυτό που λέμε πάλι, ένας ανά 10.000, δεν υπάρχει σε καμία χώρα αυτό το νούμερο, έτσι. Πρέπει να είναι ένας ανά 2.000, 2.500. Δηλαδή, ένας οδοντίατρος δεν μπορεί να είναι ένας σε 10.000 ασθενείς. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα, εάν δεν συζητηθούν, καθίσουμε κάτι να υπολογίσουμε με κλειστό προϋπολογισμό τι μπορεί να δώσει το κράτος αυτή τη στιγμή. Διότι αισθανόμαστε και εμείς άσχημα που δεν μπορούμε να προσφέρουμε οδοντιατρικές υπηρεσίες στο ελληνικό πληθυσμό. Εάν τώρα πούμε ότι τα δίνουμε όλα, ναι, και δεν θα πρέπει να χειροκροτήσουμε και να πούμε εντάξει, βρήθηκε μια μαγική συνταγή και το λύνει το πρόβλημα, και σαν συνδικαλιστές και σαν οδοντίατροι να μείνουμε στην πάντα. Αλλά πιστεύουμε ότι δεν είναι εφικτό αυτό αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι στα κέντρα υγείας θα δώσουμε όλη την περίσταση, θα δίνουμε και προσθετική σε όλους όσους προσέρχονται, με 500 γιατρούς, και άντε να πάρουμε άλλους 100 από τους 400, που δεν υπάρχει περίπτωση καμία, να γίνουν 600. Οι υποδομές δεν υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συζητάμε για με ρεαλισμό αυτές τις προτάσεις. Έτσι γίνεται στη σφαίρα του ευκταίου, όπως είπατε στην αρχή. Κρατάω αυτή σας την φράση. Ωστόσο, κρατάω και μια φράση από το ρεπορτάζ της συναδέλφου μου, της Μέρης της Καριωτάκη, όταν λέει ότι είναι δεκάδες εκείνες οι ασθένειες οι οποίες αυτή την ώρα μας έρχονται μέσα από την στοματική υγεία. Δεν είναι τόσο απλά το πράγμα, έτσι.
Κοιτάξτε, να δείτε, η σαφής, ας πούμε, ερμηνεία αυτού που θέλει να πει είναι ότι ο δίατρος είναι βασικός πυλώνας στην πρωτοβάθμια, δεδομένου ότι μπορεί να κάνει διάγνωση σε 1400, που είπατε προηγουμένως, νοσήματα, τα οποία δίνουν εκδηλώσεις από το στόμα. Να δει κάποιον, ας πούμε, και να του πει ότι ξέρεις, πρέπει να πας να επισκεφτείς το διαβετολόγο σου, γιατί μάλλον έχει ζάχαρο. Να δει κάποιον και να του πει, επειδή έχεις περιοδοτήτητα, δεν είναι η καρδιά σου. Να δει κάποιον και να δει ανεμίες, να δει πράγματα, δηλαδή, να δει του πεπτικού. Είναι βασικός πυλώνας ο επιστήμονος, ο δίατρος, που μπορεί να κάνει διάγνωση και να γλιτώσει κόσμο, δηλαδή, από τα περαιτέρω επιπλοκές που μπορεί να έχει στην υγεία του. Με αυτό το επιπλέον το οποίο μας έδωσε ο Υπουργός, αναφέρεται ακριβώς σε αυτό, ότι σε αυτή τη στιγμή θα γίνει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα υπάρξουν ιδιώτες οδοντίατροι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, που θα είναι γραμμένοι στους συλλόγους κτλ. Και εγκατεστημένοι στο ειδικό οδοντιατρίο και μπορούν να παρέχουν οδοντιατρικές υπηρεσίες στον πληθυσμό. Δηλαδή θα γίνουν συμβάσεις των οδοντιάτρων με τον ΕΟΠΗ. Εμείς επανειλημμένως προσεγγίσαμε τον ΕΟΠΗ για το συγκεκριμένο θέμα, διότι μέσα σε αυτή την οικονομική συγκυρία δυσπραγία ενδιαφερόμαστε να αυξήσουμε και τον κύκλο των εργασιών μας όσο μπορούμε, τουλάχιστον έστω και με αυτές τις τιμές τις οποίες δίνει. Και ο κύριος Μπρισσίμης μας είπε ότι ο πρόεδρος, δηλαδή το ΕΟΠΗ, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν έχω κονδύλια να κάνω αυτή τη δουλειά. Θα δούμε, μήπως μπορέσουμε και βάλουμε τίποτα στον προϋπολογισμό, ώστε να κάνουμε ένα κλειστό προϋπολογισμό και να μοιράσουμε χρήματα τα οποία θα αντιστοιχούν σε κάθε οδοντίατρο και θα υπάρχει ένα πλαφόν. Δηλαδή θα μπορεί κάποιος να κάνει θεραπείες και να δέχει τους ασθενείς μέχρι 10.000 ευρώ, 15.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα θα πει: εγώ συμπλήρωσα, δεν μπορώ άλλο να δω άλλους. Πάτε σε κάποιον άλλον. Ή θα επιβαρυνθείτε όλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ευχόμαστε να γίνει αυτό, να μπορέσουμε να υπάρξει ένας κλειστός προϋπολογισμός, να δώσουμε οδοντιατρική περίθαλψη, να πούμε, στο ελληνικό πληθυσμό. Θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, δώρο Θεού και για μας και για τον ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος δεν έχει οδοντιατρική περίθαλψη. Όταν λέμε δεν έχει, μπορούμε να λέμε δεν έχει καθόλου. Ήθελα να πω απλά ότι είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι ένας κλάδος της ιατρικής ζητά να έχει συμβάσει με τον ΕΟΠΗ, όταν άλλοι κλάδοι της ιατρικής λένε όχι στις συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ. Ναι, ζητάμε. Είναι χαρακτηριστικό του τι συμβαίνει ακριβώς στον κλάδο σας. Ναι, ζητάμε βέβαια να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε την κοστολόγηση πρώτα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί η οδοντιατρική φαντάζει ακριβή, επειδή έχει υλικά, έχει προσωπική εργασία. Δεν μπορεί ένας οδοντίατρος να δει, όπως βλέπει ένας παθολόγος, να πούμε κάθε 10 λεπτά έναν ασθενή και κάθε 5. Πρέπει κάτι στην παπάνω να δουλεύει μισή ώρα. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν την εργατοώρα, τα φάρμακα, τα υλικά τα οποία να τα εκτιμήσουμε και τους λέμε από κοινού. Δεν θέλουμε εμείς να σας στείλουμε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος ή μία κοστολόγηση, η οποία είπε από εμάς. Να καθίσουμε και με την Επιτροπή Κοστολόγησης του ΕΟΠΗ που προσπαθήσαμε την προηγούμενη φορά, δεχθήκανε πάρα πολλά από αυτά που τους είπαμε. Και ήμασταν σχεδόν σε μια τελική ευθεία να κάνουμε συμβάσεις με όλο το κόστος που ξέρουμε και αυτό που είπατε προηγουμένως, το οποίο είναι σοφό, γιατί οι άλλοι συνάδελφοι μας λένε: οι γιατροί είστε μια χαρά, μην κάνετε, γιατί θα σας χρωστάνε και δεν θα μπορείτε να τα πάρετε. Και δεν είναι αυτό που δεν θα μπορείτε να τα πάρετε, θα πληρώνετε και την εφορία ότι τα έχετε πάρει. Έτσι, είναι το αστείο. Παρ' όλα αυτά, εμείς επειδή θεωρούμε ότι ασκούμε ένα λειτουργήμα, θα καθίσουμε κάτω και θα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή βάση και βάσει αυτών μπορούμε να βρούμε τη χρυσή τομή να δώσουμε mm-hmm. τουλάχιστον περίθαλψη, να δώσουμε επίγοντα περιστατικά, να δώσουμε πρωτοβάθμια ιδίως στα παιδιά που είναι η επένδυση στο μέλλον. Βλέπετε ότι έχουμε στον παιδικό πληθυσμό το μεγαλύτερο ποσοστό τεριδόνων, τις τεριδόνες στα δόντια, τεριδονισμένων δοντιών. Λοιπόν, εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Τώρα, αν θα δώσουμε πορσελάνες, γέφυρες κτλ., δεν ενδιαφερόμαστε ούτε εμείς, ούτε ο πληθυσμός πιστεύει ότι θα φτάσει σε ένα επίπεδο mm-hmm. που δεν έχουν ούτε οι Γερμανοί.